Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με το βαρομετρικό χαμηλό που απασχόλησε τη χώρα μας τα τελευταία 24 ώρα να αρχίσει πλέον να μετατοπίζεται προς την περιοχή του Αιγαίου, αναμένεται να κυλήσει το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας. Βλέπουμε και στον χάρτη των βροχοπτώσεων με τους χρωματισμούς. Αρχίζουν πλέον οι χρωματισμοί που δηλώνουν τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να εξαπλώνονται στα πιο έτσι ανατολικά τμήματα της χώρας μας, δηλαδή σε περιοχές που βλέπουν μέσα στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα βρεθεί κοντά εδώ προς την περιοχή του κεντρικού ανατολικού και νότιου ανατολικού Αιγαίου, θα αρχίσουν πλέον να στρέφονται οι άνεμοι και σε βοριάδες. Άρα λοιπόν θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά και νότια, ταυτόχρονα όμως οι βροχές σιγά σιγά θα αρχίσουν να περιορίζονται στα πιο έτσι ανατολικά γεωγραφικά διαμερίσματα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά μέσα από τους χάρτες μας. Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους καιρού. Από τη μία πλευρά η ανατολική και νότια χώρα, όπου θα βρεθεί έτσι σε έναν σχετικά φθηνό πορεινό καιρό, θα έχουμε βροχές, οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, ενώ ταυτόχρονα ο υδράργυρος θα σημειώσει έτσι και μία μικρή πτώση με την επίδραση των βοριάδων. Στα δυτικά όμως και βόρεια, ξεκινάμε με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, τις απογευματινές ώρες θα συναντήσουμε αστάθεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι, όπως τονίσαμε, γυρίζουν σιγά σιγά σε βόρειους, τόσο μέσα στο Ιόνιο αλλά και το Αιγαίο. Θα ενισχυθούν ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά μέσα στο Αιγαίο θα προσεγγίσουμε τα 6 τοπικά ακόμη και τα 7 μπουφόρ και η θερμοκρασία, όπως τονίσαμε, πέφτει λίγο στα ανατολικά και νότια. Παρόλα αυτά όμως και πάλι θα προσεγγίσει σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και για τον ομό Αττικής, όπου ξεκινάει μια γενικά έτσι βροχερή ημέρα. Βλέπετε στους δέκτες σας, σήμερα θα επικρατήσει συννεφιασμένος καιρός στα περισσότερα τμήματα του νομού Αττικής, με τις περισσότερες βροχές να εκδηλώνονται εκεί προς το μεσημέρι απόγευμα και με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Δεν αποκλείεται μάλιστα εκεί γύρω από την Πεντέλη και την Πάρνηθα προς το απόγευμα να εκδηλωθεί και πρόσχερη καταιγίδα. Κάπως πιο ήπιες οι βροχές στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου και αυτό βέβαια οφείλεται στον βοριά. Ο βοριάς θα αρχίσει σιγά σιγά να επιβάλλει τους ρυθμούς του, θα αρχίσει σιγά σιγά να επικρατεί σε πολλές περιοχές του νομού Αττικής, θα ενισχυθεί ιδιαίτερα προς το βράδυ και προς τα πιο ανατολικά τμήματα, προσεγγίζοντας τα 6 με 7 μποφόρ και ο υδράργυρος, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στους δέκτες μας, δεν φαίνεται να ξεπερνά αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Να κινηθούμε τώρα και λίγο πιο βόρεια, για τη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποιες τοπικές βροχές στα πιο νότια τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή της Χαλκιδικής. Άρα λοιπόν η μέρα ξεκινά με λίγα έτσι φαινόμενα στα πιο νότια τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Το απόγευμα όμως θα προκύψει και εδώ θερμική αστάθεια, που σημαίνει είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως βέβαια σε ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις. Στο πεδίο των ανέμων και καθώς θα πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα επικρατήσει ένας νότιος άνεμος στις γύρω θαλάσσιες παραθαλάσσιες εκτάσεις, που θα προσεγγίζει σε εντάσεις στα 4 τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα βρεθεί στην περιοχή των 20 με 22 βαθμών Κελσίου. Βλέπετε πιο αυξημένη θερμοκρασιακή τιμή σήμερα στον ομό Θεσσαλονίκης σε σχέση με την περιοχή της Αττικής, γιατί λοιπόν η Αττική θα βρεθεί στην επίδραση και του βοριά και θα έχει βέβαια και πιο κλειστό, πιο συννεφιασμένο, πιο βροχερό γενικότερα καιρό. Πάμε να δούμε και για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Βλέπετε ότι για αύριο Σάββατο στους χάρτες των βροχοπτώσεων με τους χρωματισμούς αρχίζει σιγά σιγά πλέον και εκτονώνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Υποχωρούν οι χρωματισμοί από τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Μετατοπίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς το νότιο ανατολικό Αιγαίο. Άρα λοιπόν οι βροχές θα μετατοπιστούν και αυτές προς τα νησιά του Ανατολικού και Νότιου Αιγαίου και το κυριότερο θα λέγαμε χαρακτηριστικό του καιρού για την αυριανή ημέρα θα είναι η σημαντική ενίσχυση των βοριάδων μέσα στο Αιγαίο. Θα δούμε λοιπόν τους βοριάδες κοντά στα 7, ακόμη και 8 μποφόρ. Επικοινωνείται με τα κατατόπους λιμεναρχία για ενδεχόμενο απαγορευτικού, αν και είμαστε στα όρια. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχουμε γενικό απαγορευτικό. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες έτσι γραμμές δεν αποκλείεται κάποιες θαλάσσιες συγκοινωνίες να επηρεαστούν από αυτή την ενίσχυση των βοριάδων κοντά στα 7 με 8 μποφόρ, στα ανατολικά επιρροτικά και βέβαια μέσα στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει έτσι μια μικρή άνοδο. Θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, ιδιαίτερα προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Εκεί βέβαια όπου θα επιδρά ο βοριάς, δηλαδή σε περιοχές που βλέπουν μέσα στο Αιγαίο, η αίσθηση της ψύχρας θα είναι πιο έντονη, ιδιαίτερα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Και κλείνουμε
με την τελευταία μας κάρτα για να δούμε και την Κυριακή. Βλέπετε πλέον ότι περιορίζονται ακόμα περισσότερο οι χρωματισμοί, δηλαδή θα έχουμε κάποια έτσι φαινόμενα ιδιαίτερα μέχρι και νωρίς το μεσημέρι προς την περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Θα υποχωρήσει όμως έτσι αυτός ο άστατος καιρός με κάποιες μπόρες να εκδηλώνονται τις απογευματινές ώρες, όπως βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά με κάποιους χρωματισμούς να εμφανίζονται από το μετεωρολογικό μας μοντέλο, κυρίως στην κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα και κατά κανόνα σε ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις. Ανεβαίνει ακόμα η θερμοκρασία για να πέσουν σιγά σιγά και οι βοριάδες κοντά στα 5 μέχρι μποφόρ μέσα στο Αίγιο. Άρα λοιπόν η Κυριακή θα είναι μια καλή ημέρα και για αποδράσεις με τον υδράργυρο σε μια έτσι σταδιακή άνοδο και με τους βοριάδες σιγά σιγά να υποχωρούν. Νέα στάθεια, αναμένουμε βέβαια την άλλη εβδομάδα. Φαίνεται και πάλι έτσι να μας επηρεάζει ένα κύμα κακοκαιρίας, θα μας δημιουργήσει έναν γενικά άστατο καιρό, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Θα τα δούμε όμως από τη Δευτέρα και στη συνέχεια.